Υπάρχουν καταρχήν μερικά ερωτήματα για τον κόσμο που μας ακούει. Νοσηλεία για έμφραγμα είναι το ίδιο με νοσηλεία για αμυγδαλίτιδα? Νοσηλεία, όχι από την άποψη της βαρύτητας της νόσου για τον ασθενή, από την άποψη του κόστους της νόσου, του κόστους της νοσηλείας. Χειρουργείο για καρδιά είναι το ίδιο με χειρουργείο για χολή? Νοσηλεία σε ένα απλό θάλαμο είναι το ίδιο με νοσηλεία σε ένα θάλαμο μονάδας εντατικής θεραπείας? Ένας ασθενής έχει δυνατότητα να πάει σε ιδιωτικό γιατρείο, σε ιδιωτική κλινική, σε ιδιωτικό νοσοκομείο, να νοσηλευτεί για 5-10 μέρες για την Α ή τη Β πάθηση. Πόσο θα τον αποζημιώσει το ασφαλιστικό ταμείο? Το ίδιο για κάθε πάθηση, απλώς μετρώντας μέρες νοσηλείας? Θέλω με αυτά τα ερωτήματα πολύ γρήγορα να σας πω ότι όντως υπάρχει ανάγκη, υπάρχει διαφορετικό οικονομικό κόστος για την Α ή τη Β πάθηση και υπάρχει ανάγκη να το αξιολογήσουμε αυτό και να ξέρουμε το τι πρέπει να αποζημιώσει το ασφαλιστικό ταμείο για την νοσηλεία του ασφαλισμένου, το πόσο είναι το κόστος για το ίδιο το κράτος που πρέπει να προσφέρει στο νοσοκομείο που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες υγείας κλπ. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, να θυμίσω μια παλιά ιστορία. Τότε με τα κουβανέζικα, θα θυμώνται οι ακροατές μας, τα κουβανέζικα υλικά, τα υλικά δηλαδή που πετιόταν στον κουβά απλά για να αυξήσουν το κόστος κάποιων επεμβάσεων με χρήματα τα οποία έπαιρναν κάποιοι επιτίδιοι. Χρειάζεται δεύτερο λοιπόν, μετά αυτός από την αξιολόγηση της δραστηριότητας, την οικονομική, χρειάζεται και μια διαφάνεια στη λειτουργία των νοσοκομείων. Τρίτο, άνθρωποι είμαστε. Πάει ένας διακοπές από την Κρήτη, βρίσκεται για διακοπές στην Κομωτινή, κάτι του συμβαίνει και χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Δεν είναι ωραίο ο ηλεκτρονικός φάκελος του αρρώστου που έχει ανοιχτεί στην Κρήτη που ζει να μπορεί να είναι προσπελάσιμος από τον γιατρό της Κομωτινής που θα βρεθεί να αντιμετωπίζει τον ασθενή και αντί πήρα γιατρέ μου ή πίνω ένα κόκκινο χαπάκι αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε, να μπορεί ο γιατρός και ο γιατρός που τον αντιμετωπίζει να δει όλο το ιστορικό και το τι φάρμακα παίρνει και ο γιατρός μετά στην Κρήτη επιστρέφοντας ο άνθρωπος μετά τις διακοπές του να δει τι συνέβη και ποια ήταν η παρέμβαση. Άρα, ναι στη διαφάνεια της λειτουργίας των νοσοκομείων. Ναι, στα οξυλωμένα πληροφοριακά συστήματα και την ένταξη των νοσοκομείων σε αυτά. Ναι, στην αξιολόγηση της δραστηριότητας της οικονομικής των νοσοκομείων. Αυτά έχουμε εργαλεία που μπορούμε να τα προχωρήσουμε και να γίνουν και να αναβαθμίσουμε πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσέξτε τώρα, αν όλες αυτές οι μετρήσεις αποβούνε, χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο ενάντια στην περίθαλψη του αρρώστου, δηλαδή στις δύο μέρες έγινες καλά, δεν έγινες, βγες έξω, φύγεις όπως τα ματωμένα εξιτήρια με τα αίματα ακόμα όρεστος και τον διώχνεις, ή χρησιμοποιηθούν σαν πρόσχημα για να αφαιρέσουν κομμάτια από το δημόσιο σύστημα υγείας, χρησιμοποιηθούν σαν πρόσχημα και παραδίδοντας υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, που επομένως μειώνουν τις κρατικές δαπάνες και προσφέρουν πεδίο δόξης για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Και φυσικά από πού θα πληρώνονται αυτές? Από τις τσέπες του ασφαλισμένου, από τις τσέπες του ασθενούς. Όταν λοιπόν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιηθεί για να δουλεύει το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια, που ουσιαστικά τα οικονομικά κριτήρια μεταφέρουν το βάρος το οικονομικό στην τσέπη του Έλληνα εργαζόμενου, του Έλληνα ασφαλισμένου. Και ιδιωτικά κριτήρια με την έννοια των επενδύσεων σε κομμάτια φιλέτα στον ιδιωτικό τομέα αναιρούν την ίδια από τον ιδρυτικό του χαρακτήρα, τον ίδιο το χαρακτήρα του δημόσιου και του εθνικού για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ουσιαστικά υπονομεύουν την υγεία, το δημόσιο σύστημα υγείας και όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και τις υποχρεώσεις του κράτους. Δείτε δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επενδύσετε. Δεν είναι προσωπική ερώτηση. Πέστε ότι θέλετε να επενδύσετε στην υγεία, θα πάτε να επενδύσετε στη βηματοδότηση, λέω εγώ τώρα. Σε ένα κέντρο που από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία βάζει 5 βηματοδότες το χρόνο. Να φτιάξετε δηλαδή μια ολόκληρη κλινική για 5 βηματοδότες το χρόνο? Σαφώς όχι. Θα δώσει άλλες υπηρεσίες αν χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτών των μετρήσεων για να δώσουμε
για να προσφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα θα δώσει άλλες υπηρεσίες. Ή σε χαμηλή δραστηριότητα ή χαμηλή προσφορά μιας υπηρεσίας μπορεί να την αφαιρέσει από τα νοσοκομεία, να τη μεταφέρει προς το κέντρο. Δηλαδή να έχει μόνο ένα κέντρο στην Κρήτη να κάνει στεφανιογραφία. Σωστά τα ερωτήματα. Αντιλαμβάνεστε, οπότε αυτό πραγματικά υπονομεύει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό μένει να διευκρινιστεί, κυρία Ιγουμενίδη, και φαντάζομαι ότι τώρα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με αυτή την αγωνία και την θύελλο των αντιδράσεων που υπάρχει, αλλά κυρίως την αγωνία, εγώ θα πω, και την ανησυχία που υπάρχει και στις τάξεις των υγειονομικών, αλλά και όλων εμάς των πολιτών που ακούμε αυτό το οποίο καταγγέλει ότι ο κύριος Βρυσαλής, ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά, από τη στιγμή που το θέμα παίρνει αυτές τις διαστάσεις, ότι θα το θέσετε και θα ζητήσετε επιτακτικά διευκρινήσεις και από το αρμόδιο Υπουργείο. Προφανώς. Εγώ θα ήθελα όμως για τους ανθρώπους που μας ακούνε μια παρέμβαση. Μην πετάξουμε μαζί με τα πόνερα και το μωρό. Άλλο είναι το εργαλείο με το οποίο θα μετρήσει τη λειτουργία του νοσοκομείου και άλλο είναι να το χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Σωστά. Το είπατε και το διευκρινίσατε ότι υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες αν χρησιμοποιηθούν προς όφελος, ναι, ξεκαθαρίζει, εγώ θα σας το πω και ακόμα πιο απλά, το δημόσιο σύστημα υγείας και μπορούν να το καταστρέψουν τελείως. Έτσι ακριβώς. Ή θα ξεκαθαρίσει την ήρα από το στάρι ή θα καταστρέψει όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Να το πω με ένα άλλο παράδειγμα, ίσως όχι τόσο επιτυχημένο. Για την ποιότητα του δρόμου Άγιος Νικόλαος Σιτία, δεν μας φταίει ότι τον μετράμε το δρόμο σε χιλιόμετρα. Δεν φταίει η μονάδα μέτρησης. Πώς να το πω. Δεν φταίει το ότι αξιολογούμε και κάνουμε μια, ή πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση της δουλειάς του νοσοκομείου, της δραστηριότητας του νοσοκομείου, της προσφοράς του κάθε υγειονομικού. Mm-hmm. Άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο είναι να το χρησιμοποιείς αυτό σαν μέτρο να το στρέψεις ενάντια στην ίδια την υγεία των πολιτών.